Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Λέγε που είσαι, που είσαι όλα να τελειώνουμε! Λέγε! Λέγε με το φιλιά σου! Λέγε! Εσύ, πρώτα απ' όλα εσύ, Μερσινάκη. Θα είναι και μυρτώ, την ειδοποίησε ο μάχος. Δεν τρέπεσαι, αλήτη! Έγκυος το παιδί σου και τη χτύπησες. Φύγε. 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 Φύγε να μην σε βλέπω. Ξέρα, στο λόγο μου. Τον αδερφό σου να προσαρτήσεις. Καταλαβες. Τον αδερφό σου. Τι σχέση έχει ο αδερφός μου. Κολόσογο. Κολόσογο. Έχετε βαθύνει να μας καταστρέψετε, ε. Συγχώρεσέ με, αγάπη μου. Ο Παύλος σου. Και τη λύση. Θα πρέπει να φύγω σύντομα για την Κοζάνη. Μάλιστα. Παύλο, τι κάνεις εδώ στα σκοτεινά? Πίνεις πάλι. Πού ήσουν? Για λίγο έλειψα. Πετάχτηκα μέχρι την κλινική. Αχ, παιδί μου, πώς τα κατάφερες. Εγώ είμαι Ασημάκης. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Γιατί δεν μου το πες? Δεν μπορεί να μην ήξερες. Πάντα σου λέγεται τι συνέβαινε. Εγώ ήμουν ο γιος σου, με αυτόν ήσουν κολλητή. Κι αυτός γιος μου όσο εσύ. Ποτέ κανέναν δεν ξεχώρισα. Ξεχώριζε αυτός από μόνος του. Και πάντα σε είχε περί πολλού. Και τότε και τώρα με σένα τα έλεγε πάντα. Εγώ πάντοτε ο μαλάκας. Πώς μιλάς έτσι, παιδί μου? Γιατί δεν μου το πες. Ποιο? Δεν ήξερες εσύ ότι με τις μαλακίες και τις υπολότητες θα βάζει μπουρλότες στο σπίτι μου? Γιατί δεν το σταμάτησες? Γιατί δεν μου το πες? Γιατί δεν μου μίλησες? Πώς σταμάτησες? Ποιος? Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ένα πουλάκι μου το είπε, πως το πουλάκι του μπάσταρδου μπερμπάντεψε. Δεν θέλω να μιλάς έτσι για τον αδελφό σου. Να μην ξαναμιλήσεις έτσι. Μπροστά σε μένα τουλάχιστον. Δεν είναι αδελφός μου. Και να του το πεις. Αυτό σου πήγε να μου κλείσει το σπίτι και τα κατάφερε. Στο και ένα αγνία του. Δεν είναι αδελφός μου. Τι πάει να πει, δεν θέλει να μου μιλήσει, ρε μάνα? Τι? Μισός και θέλεις. Αν θέλει εξηγήστε, τις έχει. Ε, καλά τώρα, εντάξει, εγώ φταίω για όλα. Όχι, όχι, εγώ, εντάξει. Εγώ για όλα. Ο ένοχος για όλα εγώ. Εγώ που κατέριψα τα όρια, που γκρέμισα τη δίθεν αξιοπρέπεια όλων, εγώ, για όλα. Εσύ. Και εγώ. Όχι, μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Εγώ. Εγώ ο τρελός,
παραμικρό σε αυτόν τον κόσμο. Όποιος τρελαθεί, όποιος κάνει μαλακία και ξέρει το όνομά μου, εμένα καταγγέλει. Ο αδελφός σου. Ο ηλίθιος. Ψάχνει να βρει τα άλοθη του. Και ποιος είναι ο φταίχτης, ο Ασημάκης. Που γκρέμισε το σπίτι σου, το σπίτι του και δεν ξέρω ποιο άλλο σπίτι έχει βρεθεί μπροστά μου. Ψάχνει για δικαιολογίες. Δεν τις δικαιούται. Έλα τώρα. Όλα θα περάσουν. Είσαι... Είμαστε ο εύκολος στόχος. Το κολόπεδο, το κακομαθημένο. Όχι και αυτό το βάρος. Όχι και το έγκλημα, εγώ. Η κόρη μου είναι πολύ καλά. Αύριο μεθαύριο θα βγει. Ξέρω. Όλοι το ξέρουν ποιος είναι ο φταίχτης. Μην υπομίσεσαι και αυτό το βάρος. Όλοι το ξέρουν. Να δεις που θα βγουν όλοι και τι θα πούνε. Να δεις που θα το πούνε. Ό,τι και να πούνε, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Ούτε μια βόλτα της προκοπής δεν έχουμε πάει. Όλο προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα. Τώρα θα κάνουμε όσες βόλτες θέλουμε. Όσες βόλτες θέλουμε. Έλα, πάμε. Ξέρεις ότι αν δεν ήσουν εσύ δεν θα ερχόμουν ποτέ ξανά εδώ μέσα. Μπούρδες. Κοίτα να βρεις πώς θα δικαιολογείς την απόδρασή μας και άσε τις φιλολογίες. Ναι. Τη Μυρτώ τουλάχιστον έπρεπε να την ειδοποιήσουμε. Θα έβγαινα σήμερα, δεν θα έβγαινα. Δεν χρειαζόταν να με συνοδέψει και η φιλαρμονική. Μπορεί τη ζωή μας να την κάνανε γενικώς. Χάλια. Αλλά στο συγύρισμα μια χαρά τα πάνε. Για το δίδυμο Παύλου, Ασημάκη μιλάω. Άστος εκεί που κάθονται. Φτιάχνεις καφέ. Τι της είπες? Τι να της πω. Ότι εκείνη τη συμπαθώ και την εκτιμώ, αλλά με το γιο της τη μόνη επαφή που θα έχω από εδώ και πέρα είναι μέσω δικαιογόνο για το διαζύγιο. Έβαλες λοιπόν τελεία, ε? Και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβάλω ερωτηματικό. Τελείωσε, Βάγκο. Τελείωσε. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Φυρί-φυρί το πήγαινε όλο αυτόν τον καιρό για να του δώσω τα παπούτσια στο χέρι. Η εποχή των μετακινήσεων. Όλοι με τη βαλίτσα αναχείρας. Ο κύριος Ασημάκης που ήρθε. Ο Μάνθος που πήγε και ήρθε. Και όλοι οι άλλοι που έφυγαν. Η Μυρτώ, ο Παύλος. Ο μπαμπάς μου είπε ότι... Ότι θέλει να έρθει να μείνουμε μαζί. Το σκέφτεται ακόμα. Θα πάω στην Κοζάνη. Με το Μάνθο. Μόνη σου. Καλά και θα αφήσει τη μάνα σου, έτσι. Το τελευταίο καιρό έχει γίνει... Είναι χλωμή. Είναι χάλια. Να σου πω, μην αρρωστήσω κιόλας. Και έχουμε κι άλλα. Αυτά τα άλλα φοβάμαι κι εγώ. Αχ, Μυρσινάκη, στο πακέτο της προάλλες είναι πολλά, πολλά που δεν ξέρεις. Στην Κοζάνη θα επισκεφτώ τη Μαρία Λορέτζο. Τη θυμάσαι? Η γκόμενα του μπαμπά. Λοιπόν, δεν ήταν γκόμενα. Ήταν κόρη του.
Δεν το πιστεύω. Αδελφή μου. Πλάκα κάνεις, δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις. Ο πατέρας μου τότε. Του το εξομολογήθηκε ο μπαμπάς λίγο πριν πεθάνει. Νομίζω ότι είναι υπέροχο να... να αποκτήσεις ξαφνικά μια αδερφή. Γι' αυτό φοβάμαι. Αυτό το ξαφνικά με φοβίζει. Διότι την έχω, αδελφή μου. Δεν με έχει. Αυτή δεν το ξέρει. Στάσου μισό λεπτό γιατί μου τα λες όλα μπερδεμένα. Ούτε φυσικά η μάνα μου το ξέρει. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Θα πλεγωθεί άμα το μάθει. Αλλά σε αυτήν όμως γιατί να μην το πεις. Γιατί φοβάμαι, Μυρσινάκη. Πώς θα το πάρει, τι θα σκεφτεί. Θα σκεφτεί ότι είσαι χαζή που δεν της το έχεις πει τόσο καιρό. Παιδί μου, πέτσεις το και μη φοβάσαι. Μα δεν το πιστεύω, καλά τα έχω χάσει τελείως τώρα. Λοιπόν, πέστε μου από την αρχή. Δεν είναι δυνατό να με έχεις τόσο καιρό έξω από το παιχνίδι. Παιδί μου, είσαι χαζή, το ξέρεις. Καλά το είπα στην αρχή. Πες μου, πες μου. Η Μυρσίνη είχε δίκιο. Ήταν ανόητο να αναβάλω αυτό που έτσι κι αλλιώς θα συνέβαινα. Ειδοποίησα τη Μαρία ότι θα την επισκεφτώ και έφυγα για Κοζάνη. Ήταν χαρούμενη στο τηλέφωνο. Είχε μια έκπληξη για μένα. Ποια από τις δύο είχε τη μεγαλύτερη έκπληξη θα το βλέπαμε όταν συναντιόμαστε. Γιατί ήμουν αποφασισμένη να της πω την αλήθεια. Όποιο και αν ήταν το τίμημα. Ξέρεις, Βάγκο, ε. Με τον Χρήστο είμαστε συνάδελφοι στο ίδιο σχολείο. Αναπληρωτής κι αυτός, αλλά έχει έρθει από πέρυσι. Αυτός με βοήθησε να προσαρμοστώ και μου έδειξε τα κατατόπια της Κοζάνης. Αύριο θα σε ξαναγήσω εγώ. Είναι πανέμορφο. Ό,τι πάντα ονειρευόμουν. Ο Χρήστος μου το βρήκε. Αν ήξερα ότι μένα τα μαζί θα έμεινα σε ξενοδοχείο. Μπορώ να μείνω ακόμα, δηλαδή. Μη λες χαζομάρες. Δεν μας ανησυχείς. Έλα. Είναι πολύ όμορφη πολύ Κοζάνη. Έχεις ξανάρθει? Ποτέ, αλλά τώρα... Αλλά τώρα που είμαι εγώ εδώ θα ξανάρθεις. Αν το ξέραμε ότι ευκαιρούσες, θα σε περίμεναμε για τους αραγώνες μας. Δικό μου ήταν το φταίξιμο. Της το έκανα έκπληξη.
Πάντως προλαβαίνεις να γίνεις κουμπάρα. Αν δεν έχει αντίρρηση και ο Χρήστος. Θα στιέβεσαι βέβαια. Σου χαλάω ποτέ το χατήρι εγώ. Ε? Πάμε από εδώ. Δεν είναι πολύ καλός. Δεν είναι μήνας που γνωριζόμαστε και όμως αισθάνομαι σαν να τον ξέρω χρόνια. Λοιπόν, τι λες, θα μας την κάνεις την τιμή? Δεν είμαι πολύ πετυχημένη στις κουμπαριές, αλλά... Αλλά αυτό σημαίνει ναι. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να συζείς με κάποιον σε μια επαρχιακή πόλη, αν δεν είσαι παντρεμένος. Εδώ η κοινωνία είναι κλειστή. Τα πάντα συζητιούνται και τα πάντα σχολιάζονται. Δεν το σηκώνω. Εντάξει, συμβαίνουν διάφορα. Ναι, ο Παύλος. Πότε μιλάει, πότε κλαίει, πότε... Εντάξει, καλά είμαι. Βάγκο μου, είμαι καλά. Μπορείς να μην ανησυχείς. Είμαι καλά. Εσύ τι κάνεις? Πώς είναι η Κοζάνη? Ωραία. Η αδερφή σου της μίλησες? Παιδάκι μου, γι' αυτό δεν... Βάκο, γι' αυτό δεν πήγες εκεί, δεν πήγες για να της μιλήσεις. Τι θα δούμε? Βάκο, θα της μιλήσεις σήμερα κιόλας. Τι? Ποιος αραβωνιαστικός? Εδώ τον γνώρισα. Ναι, συνάδελφός της. Και ραβνοβόλος έρωτας. Τα ίδια τα καλά τα δικά μας. Βιάζεται να τον παντρευτεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου γεμίζει πολύ το μάτι. Λίγο μυστήριος φαίνεται. Καλά, θα στα πω μόλις γυρίσω, γιατί όπου να είναι επιστρέφω. Πώς να της μιλήσω, ρε Μερσίνη, αφού σου λέω δεν τον εμπιστεύομαι. Πώς θα αποκαλύψω τέτοιο μυστικό σε έναν άγνωστο? Έλα, σε κλείνω τώρα, γιατί όπου να είναι δεν θα είμαι μόνη. Ούτε εγώ. Εννοώ ότι περιμένω παρέα. Τον καινούριο μου συγκάτοικο. Ποιον? Το πιο γλυκό άνθρωπο του κόσμου. Φιλάκια. Ναι, θα τα πούμε. Θα τις μιλήσεις. Μ' ακούς? Θα τις μιλήσεις. Κι εγώ. Γεια. Θα το φροντίζω εγώ το σπίτι. Να προσέχεις το σκυλί. Θα το προσέχω. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας. Μην ανησυχείτε. Αντίο, Μαρία. Αντίο, κύριε Ανδρέα. Εδώ, ε? Έστα. Με τη Μαρία. Ε, αγόρι μου. Θα φύγω. Σε παρακαλώ.
Σε παρακαλώ. Θελά, αφού με αγαπάς, συγχώρεσέ με. Ξέρεις πως δεν το θέλα. Δεν μπορώ να αλλάξω ό,τι έγινε. Μπορώ να κάνω τα πάντα όμως, για να τα ξεχάσουμε όλα. Ξέρεις πόσο το ήθελα, πόσο το λαχταρούσε αυτό το παιδί. Έκανε έγκλημα, το ξέρω. Δεν μπορώ να αλλάξω ό,τι έγινε. Σε παρακαλώ. Μια πέτρα θέλω να βάλω στο λαιμό μου και να πνιγώ. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Σε παρακαλώ, αφού με αγαπάς. Ό,τι έκανα για μας το έκανα. Δεν μπορώ να ζήσω τώρα. Δεν έχω ζωή. Δεν θέλω να έχω. Μ' ακούς. Σε παρακαλώ. Το ξέρω πως μ' ακούς. Ξέρω πως μ' αγαπάς. Ξέρω πως δεν θα μ' αφήσεις. Ήξερα ότι δεν έχεις όρια, αλλά δεν περίμενα ότι το θράσος σου θα σε φέρει μέχρι εδώ. Κύριε Ενδρικέ, θα ήθελα να ξέρετε. Ξέρω, ξέρω. Και ακριβώς επειδή ξέρω, θα μου κάνεις τη χάρη να μην ξαναεμφανιστείς ποτέ μπροστά μας. Συγκεντεύω. Σας παρακαλώ, κύριε Ανδρικέλη. Δεν ήξερα. Δεν μου είχε πει Μυρσίνη. Δεν ήξερα τι συνέβαινε στο σπίτι σας. Φύγε! Τους είδα. Τους είδα με τα μάτια μου. Τον αδελφό μου και τη γυναίκα σας. Δώσε μου το θερμόμετρο. Χτες βράδυ είδα ένα όνειρο. Ήσουν εσύ με τον Μιχάλη μου σε μια βάρκα. Μέσα σε μια λίμνη, φωτισμένη ολόγυρα. Ξύπνησα μου σκέμα στον υδρότα. Είχες πυρετό γι' αυτό. Και τώρα έχεις. 39 και 2. Θα σου δώσω ένα αντιπυρετικό και μείνε εδώ, ξαπλωμένη στη ζέστη. Ειδοποίησε στο μάθο. Τι να πω και σε αυτόν. Έχει τα τρεχάματά του. Αν ήταν η κόρη μου εδώ. Άντρας της είναι. Τότε πού είναι κι αυτή. Γιατί δεν γυρίζει πίσω. Έχει πάει για δουλειά λίγο. Χωρίς το μάθω. Μήπως τη συνέβη τίποτα πάλι. Σταμάτα πια. Μη σκέφτεσαι όλα τα χειρότερα. Δεν τα σκέφτομαι. Συμβαίνουν. Να μην τα παίρνεις τόσο κατάκαρδα τότε. Πιες αυτό. Πώς να μην τα παίρνω, Μυρτούλα μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά φοβάμαι μήπως συμβεί τίποτα κακό. Ησύχασε. Τίποτα δεν θα συμβεί. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πού θα οδηγήσει. Γιατί δεν το χωρίζεις. Γιατί δεν μπορώ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή. Και εσύ μου λες να μην τα παίρνω κατάκαρδα και ότι δεν έχεις τίποτα. Έφυγε και ο Μιχάλης μου. Καλός χρυσός. Μ' άφησε πάλι μόνη μου. Γι' αυτό αρρώστησα. Όχι ότι δεν έχω τίποτα. Γιατί έχω και παραέχω. Προσπάθησε να λογικευτείς. Δεν τον φέρνεις πίσω το Μιχάλη με το να μαστιγώνεις έτσι τον εαυτό σου. Το ξέρω. Αλλά πώς να λογικευτώ. Όλα γύρω μου είναι παράλογα. Όλα. Εγώ θα είμαι λογική πάλι. Μη στεναχωριές. Θα τηλεφωνήσω στο Μάνθο να έρθει από εδώ. Να μην μένεις μόνη σου. Άστολα, άστολα. Μια χαρά είμαι. Δεν κάνει να μένεις μόνη σου τώρα που έφυγε και ο Ανδρέας. Όλοι φύγατε. Ρήμαξε το σπίτι. Ρήμαξε.
Τι έχει εγώ έσκεδες στο παίζει βαρύ πεπόνι. Α, έκανα την πλακία και ανακατεύτηκα με κάτι οικογενειακά. Τότε καλά να πας κι εσύ. Λες και δεν ξέρεις ότι είναι μαμάκιας. Μαμάκιας, μπαμπάκιας, τελικά μαλάκιας. Ρε, του την έχει βαρέσει του ανθρώπου. Και τι λέτε εσείς. Ρε, του καλαρέσει. Δεν τον άκουσε. Το ειδικό παιδί θέλει να πάει στις ειδικές δυνάμεις. Τι έγινε, Λοκατζή. Το ρίξαμε στα τρικά ποτά. Δεν αφάς. Δεν πεινάω. Το βράδυ πρέπει να ξαναμπείς μέσα. Νηστικός θα μείνεις πάλι. Θα φύγω σε λίγο. Θα πάω από τις αδερφείς μου. Θα είναι και ο πατέρας μου εκεί. Μα μου είχες πει πως... Την επόμενη φορά που θα βγούμε θα έχουμε όλο το χρόνο. Παιδες, σκαρώνετε τίποτα τώρα. Από τότε που μας εγκατέλειψες τίποτα. Τώρα δηλαδή σχεδιάζουμε κάτι για ένα μπαράκι, αλλά εντάξει, όχι τίποτα σπουδαίο. Μου λες, μη σε μας επηρεάζει να παίξουμε κανένα δικό σου κομμάτι, ε. Τι να με πειράξει. Μαζί τα γράφαμε για να περνάμε εμείς καλά. Περνούσαμε όμως, ε. Δεν περνούσαμε. Περνούσαμε αθώοι και ανυποψίαστοι. Γενικώς αλλού. Ωρα να φεύγω. Καλύτερα, γιατί σε λίγο θα έπαινε στη βαθιά φιλοσοφία και δεν θα τα άντεχα. Εγώ στα βαθιά βουλιάζω. Α, μην νομίζεις. Και ο Φίβος σε μια κουταλιά νερό πλύγεται. Είσαι βλάκας. Είναι τώρα εποχή για να τσακώνεστε. Τι της δίνεις αφορμές. Δεν έχει δίκιο. Εκεί Μάγκη το παρατράβηξε τώρα, ε. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Λειτουργήσε με το ένστικτο η κοπέλα. Αυτό είναι όλο. Οι άντρες θέλουν να σε κυνηγάνε, όχι να τους κυνηγάς. Έτσι δεν είναι, κύριε φιλόσοφε. Μαλακίες. Ρε, εσύ το ξεστόμησες αυτό. Αλλά ο στρατός, καλά λένε, μεγάλο σχολείο. Μαθαίνεις καινούργιες λέξεις. Κάτσε ρε λίγο ακόμα να σκεράσουν μακαρονάδα, να στανιάρεις που έχει σκευρώσει. Δεν μπορεί. Έχει συνηθίσει το φαΐ της μαμάς πατρίδας και δεν μπορεί να τρώει έξω. Το βλέπω. Τρελαίνεται, τι να σου πω. Δεν τον βλέπεις πως έχει γίνει. Σαν τον Ιησού πριν τη Σταύρωση. Ένας Ιούδας του λείπει για να ξεμπερδεύουμε κι από σένα. Δεν έπρεπε να πας. 100 φορές μου ορκίστηκες ότι δεν ξαναπατήσει το πόδι σου εκεί πέρα. Εξαιτία σου γίνανε όλα. Θες να ξαναφτιάξω τα πράγματα. Δώσ' της χρόνο. Και σταμάτα να πίνεις, παιδί μου. Έλα, αφού δεν το αντέχεις το ποτό. Και έπειτα, τι ήθελες να πεις εσύ στον πατέρα της. Γιατί του είπες για το ξενοδοχείο. Για να μπλέξει ο Ασημάκης. Όχι πια. Να μπλέξει ο Ασημάκης. Έφερε τον κόσμο ανάποδα. Μια ολόκληρη οικογένεια ανω κάτω. Μαζί και τη δική μου. Γιατί δεν ήταν αυτός, μάνα. Μα δεν ήταν αυτός, τι παιδί μου. Δεν θα ζήλευες, ε? Δεν θα σήκωνες χέρι. Τι δεν θα έκανες. Δεν είμαι κάθαρμα, μάνα. Μπορεί να φαίνομαι, να μοιάζω για αυτούς που δεν με ξέρουν. Η ψυχή μου πονάει για αυτό που έκανα. Ό,τι είχα ονειρευτεί. Ό,τι πολύτιμότερο μπορούσε να μου δώσει η ζωή. Υπέροχη γυναίκα που αποφάσισε με αγάπη να μου χαρίσει ένα παιδί. Κι εγώ τα κλώτσα όλα. Τα κατέστρεψα. Τη ζωή μου μένει πια εμένα. Η ζωή είναι μπροστά, παιδί μου. Είναι μπροστά. Όχι για μένα. Τίποτα μπροστά. Τίποτα να περιμένω. Σαν ένα παιδί. Το παιδί.
παιδί μου. Μαζί του πέθαναν τα πάντα. Δεν έχω τίποτα να περιμένω πια. Τίποτα. Πού πας, παιδί μου? Μια βόλτα. Έχεις πει. Όχι. Λοιπόν, αυτή ήταν όλη η όλη άδεια. Τώρα πότε ξανά? Σύντομα. Εσύ εντάξει, βολεύτηκες εδώ? Μια χαρά, μια χαρά. Σκορπίσαμε, πατέρα. Σκορπίσαμε. Θα ξαναμαζευτούμε. Σε ντουέτα, βέβαια, αλλά... Έτσι είναι η ζωή. Μπορεί να μην ακούγεται πρωτότυπο, αλλά έτσι είναι. Τη μαμά, την είδες? Εσύ. Της τηλεφώνησα και της ζήτησα να βρεθούμε εδώ. Είχε κάποια βουλιά, κάποια επέμβαση, δεν ξέρω. Αλήθεια, ψέματα, δεν ξέρω. Μην το παίρνεις προσωπικά. Μπορεί να ήθελε να αποφύγει περιττές συγκινήσεις. Περί τη συγκίνηση το να βρεθούμε? Πάντως πρέπει να είναι καλά. Την είδε ο Παύλος. Του είδε δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο. Ποιο? Δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, παρά τα προβλήματα, είναι μάλλον ευτυχισμένη. Εσύ το λες αυτό? Γιατί να μην το λέω, αφού έτσι είναι. Ακρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Κι όμως κρύβεσαι. Έχεις δει πως είσαι? Κουρασμένος, αλλά εντάξει. Και στενοχωρημένος, βέβαια. Το ομολόγω. Θέλω να γυρίσει, πατέρα. Να είμαστε όπως πριν. Πρέπει να γυρίσει. Έλα, αυτό θα το αποφασίσει εκείνη και πρέπει να ξέρεις πως σχέσεις σαν αυτή που έχει τώρα η μητέρα σου δεν κρατάνε πολύ. Όχι. Όχι, δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Έχουμε γίνει παθητικοί δέκτες, το καταλαβαίνεις? Ο κόσμος γύρω μας καίγεται, ο δικός μας κόσμος καίγεται. Η πείρα με έχει διδάξει ότι πρέπει να περιμένω. Τι κάνουν οι άντρες μου? Υπομονή κάνουν, σαν άντρες. Εγώ. Μη γίνεσαι ιδιαίτερος παρόν. Και τι άλλο? Και χυδαίος αυτό. Έλα, σε παρακαλώ! Μη με κάνεις να τρομάζω! Με φοβάμαι πια! Πόσες μέρες τηλέφωνα κρυφά εξυπηρετήσεις. Κάτι τρέχει κάτω από το μικρό κλαδό. Με τις δίκες και τις δίκες και τις δίκες. Να δω τα έχει από τις πλάγες σου. Δεν είσαι εσύ ο Παύλος που ανατέλθει. Είσαι ένας άλλος που δεν θέλω να ξέρω. Σε χαίρομαι και ψηλέπω. Αυτό δεν είναι πίσω. Μπορείσαι να αναδειώνουμε! Έπρεπε να πάω. Ήταν λάθος μου. Δεν θέλω να παρεμβαίνω, αλλά διαφωνώ. Βάζει όρους ο Φίβος. Δίκιο έχει. Δεν μπορώ να μην βλέπω τα παιδιά μου. Η Μυρσίνη δεν έχει συνελθεί ακόμα. Ωραία, και για να δεις δηλαδή την κόρη σου θα πρέπει. Τυπικά έστω είναι ακόμα σύζυγός μου. Δεν μπορώ να το γυρίζω την πλάτη και να την αποφεύγω συνεχώς. Στο σπίτι της κόρης μου ζει. Ναι. Τυπικά έστω είναι ακόμα σύζυγός. Δεν σε καταλαβαίνω. Μυρτώ, αν με καταλάβαινες, θα είχες κινήσει διαδικασία διαζυγίου. Γιατί εσύ έχεις κινήσει? Καλύτερα να μην συνεχίσουμε. Έχεις όρεξη, μου φαίνεται. Εσύ έχεις όρεξη.
Δεν μπορώ να μην βλέπω τα παιδιά μου. Δεν φταίω εγώ αν σου έχω στερήσει τα δικά σου. Σωστά. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Εγώ ο ένοχος και ο φταίχτης και ο υποκινητής. Όλα εγώ. Γι' αυτό θα πρέπει να πληρώσω. Ασημάκη. Θα πληρώσω. Εγώ. Θα πληρώσω. Κοίτα, το σκέφτηκα αυτές τις μέρες. Θα πάρω κάποια άδεια τη δουλειά. Ίσως είναι καλύτερα έτσι. Νομίζω το έχεις ανάγκη κι εσύ. Να φύγω λίγο. Να σκεφτείς. Μάνθο. Ναι, καλά είμαι. Τη Μαρία πάω να βρω στο σχολείο. Ναι, εσύ καλά είσαι? Όχι, δεν κοιμήθηκα. Καθόλου. Τι, η παράσταση? Η αντικατάσταση καλά πήγε. Όχι, εντάξει, είναι καλή κοπέλα. Πολύ καλή. Όχι, σαν τη Μεσίνη, βέβαια. Τότε τι. Έλα, κάτι έχεις, πες μου. Ναι, δεν είμαι και πολύ καλά. Τι, μαμά? Η μητέρα σου... Α, εντάξει. Στο κρεβάτι, βέβαια, αλλά μην ανησυχείς. Τότε τι? Για τον Παύλο πρόκειται. Χτύπησε με το αυτοκίνητο. Αυτοκτονία ή ατύχημα, δεν ξέρω. Πού τον έχετε? Κι ούτε θα μάθουμε ποτέ, νομίζω. Έλα, πες μου, πού τον έχετε, είναι εντάξει? Όχι. Είναι νεκρός. Όχι, ρε γαμώτο. Καλά, θα γυρίσω αμέσως. Θα πάρω το τρένο και έρχομαι. Όχι, έτσι κι αλλιώς είχα σκοπό να γυρίσω. Όχι, δεν της είπα τίποτα, δεν μπορούσα. Καλά. Εντάξει, θα σε ξαναπάρω. Δυστυχώς κανένα καλό. Δεν πιστεύω να πάθει τίποτα η μητέρα σου. Μου έχεις πει ότι είναι άρρωστη. Όχι, όχι, μαμά, είναι εντάξει. Για την ξαδέλφη μου πρόκειται. Για τον άντρα της, δηλαδή. Σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό. Πρέπει να φύγεις, έτσι. Πρέπει να γυρίσεις κοντά της. Στο έχω πει, την έχω σαν αδελφή μου. Ξέρεις. Όχι, Βάγκο, δεν ξέρω. Με σένα έμαθα. Με σένα κατάλαβα πώς είναι να αισθάνεσαι κάποιον τόσο φίλο σου που να νιώθεις πως είναι αδερφός σου. Έλα, πάμε μέσα. Θα πω στον Χρήστο να φύγει στο συντομότερο. Σε εσάς ερχόμασταν. Λουκά, να σου στήσω τη φίλη μου, τη Βάγκο. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ χάρηκα. Χρήστο, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ μόλις έφευγα. Δεν θέλω άλλωστε να παρεμβαίνω στα οικογενειακά σας. Στο καλό. Η Μυρσίνη πώς είναι? Καλά, όσο μπορεί βέβαια. Πάμε να τα πούμε στον δρόμο. Σπίτι της θα πάμε.
Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος. Ήταν επόμενο να έχει τέτοιο τέλος. Ναι, αντεξήγησέ το στην Ιρσίνη αυτό. Το ένα πάνω στο άλλο. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε. Και τι θα γίνει τώρα, να το βάλεις στα ποδιά? Κατά κάποιο τρόπο το έβαλα. Κι όμως είδες, δεν άλλαξα τίποτα. Τα προβλήματα παραμένουν. Και όχι μόνο, πολλαπλασιάζονται κιόλας. Η Νικούλα πώς είναι? Έχει βυθιστεί σε μελαγχολία. Δεν ήθελα να σου πω τίποτα από το τηλέφωνο για να μην ανησυχήσεις. Έκανα μια σκέψη. Νομίζω πως θα συμφωνήσεις κι εσύ. Αν δεν έχεις αντίρρηση, λέω να μείνουμε μαζί της για ένα διάστημα. Μας χρειάζεται. Εγώ φταίω. Αν δεν τον είχα απορρίψει. Δεν ήταν κακός. Υπερβολικός ήταν, αλλά κακός όχι. Νομίζω τουλάχιστον. Αν δεν τον είχα απορρίψει. Μόνος το απορρίφθηκε. Εσύ δεν είχες καμιά συμμετοχή σε αυτό. Ό,τι έκανε όπως το έκανε, έφερνε τη σχέση σας σε αδιέξοδο. Μην έχεις τύψεις. Όλοι λίγο πολύ είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Της μοίρας μας. Και ποια είναι η μοίρα μας, ε? Ο θάνατος. Ο χωρισμός. Η απουσία. Και η ζωή. Η χαρά. Και ελπίδα. Πώς είναι? Μην ανησυχείτε. Θα το ξεπεράσει. Θα τη βοηθήσουμε. Είναι ευαίσθητο κορίτσι και το πικράνε μου. Πιες τον καφέ σου. Κάθομαι και κλαίω. Όπου και να σταθώ, όπου και να κάτσω, κλαίω. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί απ' όλα. Ποιος μας καταράστηκε να τα περάσουμε όλα αυτά? Γιατί? Γιατί όλα αυτά? Ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν είχα κάνει αυτό, αν είχα κάνει το άλλο. Αλλά τι νόημα έχει, δεν έχει κανένα νόημα. Όλα είχαν πάρει το δρόμο τους από την αρχή ούτως ή άλλως. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα. Και κάποια στιγμή θα αρχίσει να λειτουργεί υπέρ μας. Προσποιούμαι ότι δεν κλαίω, προσποιούμαι ότι είμαι εντάξει. Ότι δεν με νοιάζει. Βλέπω τον πατέρα μου που έχει καταρρεύσει, σκοτεύει να τρελαθεί. Πήγαινε, έλα, μαζεύει, μαζεύει, ως πότε δεν ξέρω. Ξέρεις τι νιώθω. Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα. Θέλω να το σκοτώσω. Αυτός φταίει για όλα. Αυτός μπήκε και μας κατέστρεψε τη ζωή. Αυτός έπρεπε να πεθάνει, είχε ο Παύλος. Και να μου το θυμηθείς δεν ήταν ατύχημα. Αυτοκτονία ήταν.